Σήμερα βρισκόμαστε με τον Μιχάλη Κουσπή, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την υποθεραπεία. Γεια σου Μιχάλη, ευχαριστούμε που μας δέχτηκες στο χώρο σου. Καλώς ήρθατε. Τι είναι λοιπόν η υποθεραπεία? Βασικά είναι μία μέθοδος, η οποία το κύριον όπλο αυτής της μεθόδου είναι το άλογο. Με όλα τα ωφέλη που μπορεί να δώσει και τα ατού αυτής της θεραπείας ως μέσον αποκατάστασης. Πόσα χρόνια υπάρχει στην Κύπρο αυτή η μέθοδος θεραπείας? Τώρα είναι ο δεύτερος χρόνος που δουλεύουμε στον τομέα της αποκατάστασης με μια πλήρη ομάδα η οποία απαρτίζεται από φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδική παιδαγωγό και προσπαθούμε έτσι όλοι μαζί να κάνουμε μια ομαδική δουλειά στο κάθε παιδί ξεχωριστά. Σε ποια άτομα απευθυνέται? Αυτή η μέθοδος είναι και σε άτομα με διάφορα μυοσκελετικά προβλήματα, σε παιδιά με εγκεφαλικές παραλύσεις, διάφορες άλλες δυσμορφίες ή αδυναμίες στον κορμό, σε παιδιά με αυτισμό, ακόμα και σε ενήλικες οι οποίοι χρήζουν αποκατάστασης όσον αφορά σε νευρολογικά συμπτώματα, δηλαδή ενήλικες με αυτοάνεσες ασθένειες όπως μια καταπλάκα σκλήρυση, κάποιες άλλες έτσι μυασθένειες, στις οποίες μπορούμε να βοηθήσει και η κίνηση του αλόγου και η δική μας παρέμβαση. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο? Υπάρχει αρκετή ανταπόκριση. Ούτε εμείς ήδη δεν το περιμέναμε. Και αυτό μας δείχνει ότι ο κόσμος πλέον της Κύπρου αναζητά και θέλει καινούργιες παρεμβάσεις όσον αφορά και τα παιδιά και τα παιδιά τους, αλλά και τους ιδίους τους ασθενείς όταν μιλάμε για ανήλικους, που να μην υπάρχει η ψυχολογική υπερένταση και η ψυχολογική κούραση. Τα άλογα που συμμετέχουν στην υποθεραπεία πρέπει να περάσουν από κάποια ειδική εκπαίδευση? Σίγουρα. Τα άλογα που χρησιμοποιούνται εδώ είναι άλογα τα οποία δεν είχαν κάποια χρήση ιδιαίτερη. Οπότε διάφορα πράγματα που χρησιμοποιούμε εδώ, όπως παιχνίδια ή άλλες θέσεις ή κάποιους χειρισμούς που χρησιμοποιούμε πάνω στα παιδιά, είναι πρωτόγνωρα για αυτά τα άλογα. Οπότε και αυτά θέλουν έναν χρόνο προσαρμογής. Αυτό που είναι όμως έτσι αξιοθαύμαστο είναι τα άλογα τα παλιά εισαγωγικά στη δουλειά αυτή, πολλές φορές καθοδηγούν και δείχνουν στα καινούργια άλογα πώς γίνεται η δουλειά. Μπορείς έτσι να μας πεις δύο λόγια για τη διαδικασία που γίνεται την ώρα της θεραπείας? Καταρχάς, η διαδικασία δεν είναι στάνταρ. Εξαρτάται από το τι έχει έναν παιδί, εξαρτάται από την αξιολόγηση που θα του κάνουμε εμείς. Θα φτιαχτεί ένα πρόγραμμα, θα φτιαχτεί μια παρέμβαση ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και τις ελλείψεις του. Και μετά θα δούμε ότι θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιέχει το ζέσταμα, όπως είναι διάφορα άλλοι τρόποι ενδυνάμωσης. Θα είναι το ζέσταμα που μπορεί να περιέχει κάποιες αισθητριακές θέσεις για να ηρεμήσει πρώτα απ' όλα το μωρό και να μπορεί να δουλέψει μαζί μας ή ο ενήλικας. Μετά θα πάμε στο κυρίως πρόγραμμα μας, το οποίο θα αποτελεί σκίσεις ενδυνάμωσης ανάλογα με το πού θα καθίσει το μωρό, σε ποια πλευρά του αλόγου δουλεύουν και οι ανάλογοι μυς. Δηλαδή ανάλογα πάντα με το τι ποιοι μυς είναι αδύναμοι σε έναν παιδί, θα υπάρξει ο κατάλληλος βηματισμός του αλόγου και στο πού θα κάτσει, σε ποια θέση θα βλέπει. Δηλαδή αν βλέπεις το κεφάλι του αλόγου δουλεύουν περισσότερο οι κοιλιακοί μας, αν βλέπεις την ουράν δουλεύουν περισσότερο οι ραχαίοι μας, και αυτό είναι έτσι κάτι που μας δίνει μεγάλη ελπίδα και δύναμη εμάς τους θεραπευτές να βλέπουμε αυτά τα παιδιά να δουλεύουν πάνω στα άλογα, διότι πάνω στα άλογα βγαίνουν αυτοματοποιημένες κινήσεις της βάδισης. Δηλαδή η κίνηση του αλόγου μοιάζει με την βάδιση τη δική μας, οπότε η θεραπευτική πασία δίνει
μπορεί να δώσει στο παιδί μια μορφή επανεκπαίδευσης της βάδισης του. Και τέλος είναι η αποθεραπεία, όταν τελειώσει η θεραπεία προς το τέλος, με διάφορα stretching ή κάποιες έλξεις για να μειώσουμε την κούραση και τον τόνο που μπορεί να αυξηθεί στα άκρα ενός ατόμου. Ευχαριστούμε πολύ.